Ναι, καλησπέρα, Αλεξία. Καλησπέρα. Λοιπόν, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις όσον αφορά στη νέα έξοδο της Κύπρου στις αγορές? Λοιπόν, Αλεξία, οι πρώτες εκτιμήσεις για την έξοδο της Κύπρου μπορούμε να πούμε ότι ήταν θετικές. Όπως ανακοινώθηκε ήδη, με την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, η Κύπρος εξασφάλισε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το επιτόκιο να ανέσχεται στο 1%. Η ζήτηση για το δεκαετές ομόλογο ξεπέρασε τα 7,8 δισεκατομμύρια, υπερκαλύφθηκε δηλαδή κατά 8 φορές, κάτι που δείχνει ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Οι οικονομικοί αναλυτές, Αλεξία, με τους οποίους επικοινωνήσαμε και μίλησαν στην ΠΡΙΦ, έκαναν λόγο για μια σωστή απόφαση και τόνισαν πως πρόκειται για μια προληπτική κίνηση, η οποία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον που επικρατεί σε σχέση με το ύψος των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, τα αρνητικά επιτόκια που ισχύουν σε πολλές χώρες οδήγησαν τους επενδυτές στην αγορά του κυπριακού ομολόγου ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις. Την ίδια ώρα, η Κύπρος εξασφάλιζε φθηνό χρήμα για να καλύψει τις ανάγκες της για το επόμενο διάστημα. Στο σημείο αυτό, Αλεξία, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο η Κύπρος η οποία επιχείρησε να βγει στις αγορές. Το τελευταίο διάστημα και άλλες χώρες προέβησαν σε ανάλογες κινήσεις για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Όσον αφορά τις αποδόσεις που εξασφάλισαν, η Κύπρος συγκρίνεται ευνοϊκά με χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ενώ άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία κατάφεραν να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις. Μάλιστα. Πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί η Κύπρος αυτή τη ρευστότητα στην ουσία που έχει εξασφαλίσει? Ναι, αυτό που μας λέχθηκε από τους οικονομικούς αναλυτές με τους οποίους μιλήσαμε ήταν ότι το κράτος διαθέτει με ικανοποιητική ρευστότητα ώστε να καλύψει τις ανάγκες του. Ωστόσο, με αυτή την κίνηση τα προθεματικά ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Την ίδια ώρα δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλιστούν νέα δάνεια με ευνοϊκότερους όρους ώστε να αποπληρωθούν τα παλαιότερα τα οποία υπήρξαν με υψηλό επιτόκιο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγγελα, για την ενημέρωση και να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο.